Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο χορτερό του Δήμου Συντικής. Παρά την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερό στην αποθήκη. Πολύ μεγάλη ζημιά. Δόξα τω Θεώ, λέμε ότι είναι καλά οι γονείς μου, ο αδερφός μου, τα παιδιά τους. Και οι ζημιές είναι υλικές. Από τι ώρα ξεκίνησε? Εμάς μας πήρανε ώρα 6.30 τηλέφωνο, τα παρά τα παιδιά του και λέει θεία, σκέγεται το σπίτι μας. Όταν φτάσαμε εμείς εδώ, είχε μια φωτιά πάνω από 10 μέτρα και φαινόταν στα 500 μέτρα η φωτιά. Σώματα ασφαλείας. Όταν ήρθε η φωτιά είχε λαμπαδιάσει εδώ. Τι είδατε εσείς. Εδώ πυροτέχνη γινόταν. Αν δεν προλάβει να έρθει η πυροσβεστική, είμαστε για τα κλάματα. Τώρα, τη σπίτι από εδώ, αποθήκη από εδώ, θα γινόταν το χειρότερο που λέμε, θα γινόταν πιο χειρότερο. Ευτυχώς ήρθε λίγο γρήγορα η πυροσβεστική και τέλος καλά. Καλά είναι, έτσι. Ευτυχώς, δόξα Θεώ, δόξα Θεώ. Τώρα εντάξει, οι λιτσές ζημίες έγιναν, τα υπόλοιπα Θεός φυλάξει τώρα. Γιατί λίγο πιο αργά γινόταν, δεν λέμε τίποτα, τι γινόταν. Τουλάχιστον απεφεύχθη ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Μαζεύτηκε το χωριό το μισό και προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά, εξαπλώθηκε σε όλη την αυλή. Επειδή είχε το πετρέλαιο, ήταν τα μηχανήματα μέσα στην αποθήκη. Από την αποθήκη ξεκίνησε, έτσι. Από την αποθήκη που είναι ο Λέβητας εκεί, τα μηχανήματά τους. Μέσα πόσα άτομα υπήρχαν στο σπίτι? Στο σπίτι αυτό το κατοικούν 7 άτομα. Οι γονείς μου, ο αδερφός μου, τα 3 τους τα παιδιά. Δεν έπαθαν τίποτα ευτυχώς, έτσι κανένα. Δόξα τω Θεώ. Είναι γεροί, τους βλέπω, τους αγγίζω. Απλά έχουν πολύ μεγάλο σοκ. Ακούσανε κάτι, άκουσαν κάποια έκρηξη, κάτι να γίνεται, τι σας είπαν, τίποτα? Δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον αδερφό μου. Υπάρχει τόση αναστάτωση ακόμα εδώ στο σπίτι. Η πυροσβεστική τώρα να τελείωσε τη δουλειά της και έσβησε τη φωτιά. Οι παππούδες δεν μπόρεσαν να με πούνε κάτι συγκεκριμένο. Ήταν ταραγμένοι πάντως. Είναι πάρα πολύ ταραγμένοι και προσπαθούμε να τους ηρεμήσουμε. Η φωτιά εξαπλώθηκε αμέσως, υποστηρίζουν οι γείτονες, καθώς στην αποθήκη υπήρχαν έφλεκτα υλικά. Εγώ ήμουν μέσα στο σπίτι, έβλεπα τηλεόραση και ακούω ένα βοήθεια. Βγήκα έξω, είδα μια φλόγα και αμέσως φούντωσε. Και έγινε αυτό που έγινε. Πολύ μεγάλη έκταση. Πολύ μεγάλο. Ναι, είχε σηκώθηκε, πρέπει να τρέξαν τα πετρέλαια και απλώθηκε γιατί φύγανε και πιο κάτω. Και λίγο η πυροσβεστική ψηλό άργησε. Ήρθα να βοηθήσω, αλλά με το λάστιχο τι να. Και ποιο. Φέραμε, πώς το λένε αυτά τα πυροσβεστικά, τα αυτά, αλλά πυροσβεστήρες δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Και φοβηθήκαμε κιόλας γιατί μας είπε έχει και πετρέλαιο μέσα με δεξαμενή, να μην σκάσει.